Για χαρά. Αρκετά τα θέματα, αλλά αν τα σταχυολογήσω, ένα βλέπω πιο σοβαρό από όλα. Ποιο? Το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το μέλλον, μάλλον, του πρωταθλήματος. Όχι μόνο της Α' Εθνικής, αλλά και της Β' Εθνικής και της Γ' Εθνικής και κυρίως των τοπικών πρωταθλημάτων. Μην ξεχνάτε ότι κάποτε τα τοπικά πρωταθλήματα και ειδικά η Α' κατηγορία Αθήνας ήταν η μεγαλύτερη δεξαμενή που έβγαζε παίκτες για τους μεγάλους. Τι να πω, το πάρει. Το Δωμάζο από την Άμυνα Μπελοκύπων, το Λεμονί από τον Αττικό, το Καψί, το Δελικάρι. Πόσοι παίκτες έχουν βγει από την Α' κατηγορία Αθήνας. Να πάμε όμως στο πολύ σοβαρό και μετά έχουμε συνέχεια τα άλλα. Το θέμα αυτό έχει ανακοινηθεί πριν λίγες μέρες από έναν συνάδελφο που είμαστε μαζί στο φύλαθρο, τον Βασίλη του Αβέργη. Ο Βασίλης όμως δεν είχε γράψει λεπτομέρειες. Είχε βγάλει το θέμα, πολύ ωραία, μπράβο του, αλλά δεν είχε κάποιες λεπτομέρειες στις οποίες τώρα εγώ θα αναφερθώ. Η απόφαση της κυβέρνησης ή μάλλον του Βασιλιάδη, του Υπουργού, είναι να γίνουν αναδιαθρώσεις. Πώς? Να γίνει η Α' κατηγορία με 12 ομάδες, η δεύτερη κατηγορία με 10 ομάδες, αλλά οι 10 αυτές ομάδες είναι από την Α' εθνική τη σημερινή, και θα γίνει και η τρίτη κατηγορία με ομάδες από τη Β' εθνική. Ποιος είναι ο λόγος που θα γίνει αυτό? Ο Βασιλιάδης είναι αποφασισμένος να καταπολεμήσει τη βία. Θα μου πείτε, το λένε τόσα χρόνια, ρε Γεωργίου. Όχι μόνο ο Βασιλιάδης και ο Κοντώνης, και οι προηγούμενοι έχουν κάνει κάτι. Ο Βασιλιάδης έχει κάνει κάτι πονηρό. Πώς θα υποτάξει τη βία? Με λεφτά. Το κράτος, αλλά και η Νόβα, θα μοιράσουν πολλά λεφτά στις ομάδες. Τα οποία λεφτά όμως θα κοπούν στο μοίρασμα αν μια ομάδα κάνει επεισόδια. Με τα πρώτα επεισόδια που θα συμβαίνουν στο γήπεδο της οποιασδήποτε ομάδας, κλείνει και η κάδουλα. Συμφέρει τις ομάδες να γίνουν επεισόδια όταν δεν θα πάρουν λεφτά? Όχι, δεν συμφέρει. Οι πιο μικρές ομάδες θα πάρουν, για παράδειγμα, ο Απόλλωνας. Φέτος πήρε 1.200.000 ευρώ. Δεν το φτάνουν. Με το καινούργιο σχέδιο του Υπουργείου, ξέρετε πόσο θα πάρει ο Μοδεβασιώτης που έχει τον Απόλλωνα? 3.500 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, επιπλέον 2.300.000 ευρώ από ό,τι πήρε φέτος. Το ίδιο και οι ομάδες που είναι στο Βελληνική και στο Απόλλωνα. Οι πιο μεγάλες ομάδες θα μοιραστεί κάθε μία 5.500 εκατομμύρια. Και οι μεγάλες ξεφεύγουν. Γύρω στα 9 εκατομμύρια κάθε μία. Να το ξαναπώ. Γύρω στα 9 εκατομμύρια από τις μεγάλες ομάδες κάθε ομάδα. Ποιος θα κάνει επεισόδια? Ποιος? Για να υλοποιηθεί αυτό πρέπει να υπάρχει ένας συντονιστής. Γι' αυτό το πρώτο που πρέπει να γίνει, όχι που πρέπει να γίνει, που έχουν αποφασίσει να γίνει, είναι να αλλάξει ο πρόεδρος της Super League. Δεν μπορεί τώρα ο κύριος Στράτος να φέρει σε πέρα στην αιτία υπόθεση, να πείσει τους προέδρους όλων των ομάδων για την κοινωνία διάταξη, αναδιάταξη που θα γίνει. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος ο Βασιλιάδης λέει ότι δεν μπορεί να συνοηθεί με την ΕΠΟ. Δεν γίνεται, λέει, με κανένα σύμβουλο. Η μισή ανήκουν πια στο Σαββίδη, η άλλη μισή στο Μελισσανίδη. Και να πάνε και πιο κάτω. Ο Σαββίδης τα έχει τσουγκρίσει με τον Γραμμένο, τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Δεν θέλει να το βλέπει στα μάτια του. Πάνω από δύο μήνες δεν θα ανταλλάξει κουβέντα μαζί του. Ποιο θέλει ο Σαββίδης? Τον Δρόσο. Αυτό θέλει για πρόεδρο της ΕΠΟ. Με τον οποίο Δρόσο μιλάει καθημερινά και μάλιστα στα ρώσικα. Γιατί ο Δρόσος μιλάει άπτεστα τη ρωσική γλώσσα. Αν είναι με δύο Μελισσανίδης και δεν λέει. Ο Δρόσος πρόεδρος στην ΕΠΟ, από το πτώμα μου θα περάσετε. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Να επανέλθουμε όμως στο θέμα μας. Πρέπει να αλλάξει λοιπόν ο πρόεδρος από τη Super League. Να μπει ένας ικανός, ένας που να του έχουν εκτίμηση όλες οι ομάδες, να κάτσουν στο τραπέζι και να τους πείσει για ποιο λόγο πρέπει να γίνει η Α1, η Α2, η Α3. Και κάτι άλλο που σας είπα για τα τοπικά πρωταθλήματα. Το Υπουργείο είναι αποφασισμένο να δώσει και λεφτά στις ομάδες των τοπικών πρωταθλημάτων. Φυσικά δεν μπορεί να πάει ο Βασιλιάδης να πει στα Πετράρο να φέρει πίν που έχω εγώ την ομάδα. Πάρε Γεωργίου ένα χιλιάρικο για την ομάδα ή 2.000 ή 5.000. Αυτό δεν το κάνει. Γιατί θα θεωρηθεί ότι κάνει ψηφοφυρία. Τι θα κάνει? Έχει βρει άλλο δρόμο. Τα λεφτά να τα δίνει στην ΕΠΟ. Και η ΕΠΟ πρέπει να τα μοιράζει σε όλες τις ομάδες. Και αν δεν τα μοιράσει η ΕΠΟ και κάνει μαμ η ίδια, τότε ο Βασιλιάδης τι θα κάνει? Θα του κόψει τον κόλο. Είναι αποφασισμένος. Υπάρχει μια τοπική βόμβα γύρω από εκεί. Δεν θα την πω. Δεν θα την πω γιατί θα την αυτούν όλα στον αέρα. Εν καιρό, το καλοκαίρι μπροστά μας, θα τα πούμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά μιλάμε για τοπική βόμβα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Γεια χαρά.